Εδώ είμαστε στον Πρίσμα 91,6, απογευματινό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Κουνιάκη. Σχολιάζουμε διάφορα πράγματα, λέμε, παρατηρούμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με τα θέματα της καθημερινότητας, και τα θέματα αυτά έχουν να κάνουν με την τσέπη μας. Δηλαδή, πόσο βαθιά θα συνεχίσουμε να βάζουμε την τσέπη μας, ποιες είναι οι προκλήσεις που συνεχίζουν να έχουμε και ποιες είναι και ευχάριστες ειδήσεις. Γιατί μερικές φορές το να συζητάς με έναν φοροτεχνικό δεν είναι απαραίτητα κακό. Και αυτό θα μας το διευκρινίσει τώρα ο Γιώργος Θεοδόσης. Ο οποίος βεβαίως είναι και περίμενε. Γιώργο, πρέπει να. Ναι. Καλό απόγευμα, κάτσε να πω τον τίτλο τώρα. Είναι φοροτεχνικός και είσαι πρόεδρος. Πρόεδρος της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Άρτας Φιλιππιάδας. Αυτό. Το λες καλύτερα από μένα, γιατί θα το έκανα λάθος. Οπότε το είχα σημειώσει κάπου και το έχασα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους που μας ακούνε. Να ευχηθούμε και ό,τι καλύτερο εν ώψη της ημέρας της Διεθνής Γυναικών στις γυναίκες, που πιστεύω ότι με τον πέρασμα των χρόνων έχουν καταφέρει να είναι ίσες απέναντι στο ισχυρό φύλο. Mm-hmm. Και όχι, γιατί ακόμα τους δούμε και πιο δυνατές. Πιστεύω βεβαίως ότι η μέρα αυτό συμβολίζει περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πω ότι, αν το θέσουμε έτσι λίγο και να το μετατρέψω στα πολιτικά, η Ήπειρος έχει βεβαίως, νιώθει περήφανη με την έννοια ότι η κυρία Γεροβασίλη είναι στέλεχος της κυβέρνησης. Είναι νομίζω και η υπουργός τώρα παιδείας από τα Γιάννενα, η κυρία Τζούφη. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε κι εμείς έτσι. Παρόλο που η Ήπειρος έχει πατριαρχική οικογένεια. Σωστά. Η πιο ισχυρή είναι οι γυναίκες σήμερα, στον πολιτικό τουλάχιστον. Σωστό. Λοιπόν, έχουμε πολύ καιρό, Γιώργο, να τα πούμε. Και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον λίγο να ακτινογραφήσουμε το τι πραγματικά συμβαίνει και ποιες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή σε αυτά τα οποία θα πούμε. Όμως, ας ξεκινήσουμε, νομίζω, από ένα πρόγραμμα το οποίο άνοιξε, νομίζω, η εφαρμογή των αιτήσεων στο εξοικονομώ. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία του Εξοικονομού 2. Μάλιστα. Είναι το καινούργιο πρόγραμμα που σαν στόχο έχει την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Για να ξεμπερδέψουμε μερικά πράγματα, μιλάμε όχι για μεμονωμένες εργασίες, απλώς το ακίνητο θα πρέπει ενεργειακά να αποκατασταθεί σε όλες τις κατηγορίες, έτσι ώστε οι απώλειες, να το πούμε έτσι απλά να καταλαβαινόμαστε, να είναι όσο γίνεται μικρότερες σε σχέση με το ενεργειακό κόστος και με την δαπάνη που καταβάλει κάθε νοικοκυριό για να ζεσταθεί το χειμώνα ή να έχει δροσερό το σπίτι του το καλοκαίρι. Να πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό αφορά, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Να πούμε ότι ξεκίνησε σήμερα η υποβολή των αιτήσεων. Δεν υπάρχει καταληκτική ημερομηνία με την έννοια πότε κλείνει το πρόγραμμα. Απλώς υπάρχει ένας προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί στις 13 περιφέρειες. Η περιφέρεια της Επίρου έχει να δαπανίσει 14.500.000 περίπου ευρώ. Μόλις λοιπόν καλυφθεί διαμέσου των αιτήσεων αυτό το ποσό, αυτομάτως θα κλείσει και η υποβολή των αιτήσεων. Άρα όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται θα πρέπει να σπεύσουν σε ένα μηχανικό περισσότερο για να τους κατευθύνει, για να τους βοηθήσει. Εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε διευκρινίσει για αυτό το πράγμα και έχουμε πει εξειδικευμένα και το πώς γίνεται και θα το πούμε και την επόμενη ώρα. Να ρωτήσω κάτι, αν έχεις τα στοιχεία εύκαιρα για το Ιόνιο, ξέρεις ποιο είναι το ποσό, 14 εκατομμύρια πες για την Ήπειρο. Για τις Ιόνιες περιφέρειες μπορώ να το έχω. Σε ευνηδιάζω, δεν θέλω όσο θες, απλά, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό το οποίο εικάζω και με διορθώνω αν κάνω λάθος, είναι ότι οι συμμετοχές θα είναι πάρα πολλές και δεν ξέρω δηλαδή. Το Ιονίσιο είναι 6.178.000 ευρώ. Έχω ανοιχτό πρόγραμμα μπροστά μου τώρα και το βλέπω. Πολύ ωραία. 6.178.000 το Ιόνιο. Για την περιφόρεια των Ιωνίων. Το συνολικό κόστος είναι 224.500 περίπου χιλιάδες ευρώ. Οπότε λοιπόν δεν υπάρχει κλείσιμο ημερομηνίας. Όταν συμπληρωθεί το ποσό σε όλες τις περιφέρειες βεβαίως, αλλά εμείς εδώ συγκεκριμένα πιο πολύ σε αυτές, τότε σταματάτε. Όπου μας ακούν Ιόνια νησιά και περιφέρεια Επίρου, είπαμε ότι είναι μέχρι να κλείσει ο προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί σε αυτές τις περιφέρειες. Μάλιστα. Τώρα αν θες να πούμε για την κεντρική, για την Δυτική Ελλάδα είναι 13.243.000 ευρώ. Νομίζω ο σταμός πιάνει και πιο πέρα να προχωρήσω. Πελοπόννησο είναι το αντίστοιχο ποσό, 12 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι όσοι ενδιαφέρονται πραγματικά έχουν φροντίσει ήδη να μεριμνήσουν με τις αιτήσεις τους. Μεριμνήσουν και νομίζω ότι ήταν γνωστή και αυτή είναι η παράμετρος ότι θα έκλεινε το πρόγραμμα όταν καλύπτουν το ποσό σε κάθε περιφέρεια. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό.
Απλώς επειδή έχουν υποθεί και λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες, εγώ θέλω να σταθώ σε δύο σημεία. Ένα είναι ότι όποιες μεταβολές έπρεπε να γίνουν στα φορολογικά έντυπα, δηλαδή στο Ε1 που υποδηλώνει ουσιαστικά και την πρώτη κατοικία, ή στο έντυπο της Ε9 που είναι το υπηρεσιακή κατάσταση, θα έπρεπε να φροντίσουν αυτό να το έχουν κάνει μέχρι και σήμερα που άνοιξε το πρόγραμμα. Δυστυχώς μιλάμε σήμερα μαζί, μέχρι σήμερα, γιατί μετά δεν τους δέχεται το πρόγραμμα. Μάλιστα. Και ένα άλλο που θα ήθελα να τονίσω γι' αυτό είναι ότι υπάρχουν 7 κατηγορίες που επιδοτούνται, ανάλογα με το που κριτήριο έχουν το εισόδημα που είναι δηλωμένο στην περσινή φορολογική τους δήλωση. Να πούμε πως ξεκινάει η επιδότηση από 60% και φτάνει έως το 25%. Υπάρχει όμως μια τελευταία ομάδα, και γιατί περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα, από 35.000 και 1 ευρώ έως 50.000, που αυτή δεν επιδοτείται. Αυτή μπήκε όμως, υπάρχει ένα μυστικό που πρέπει να προσέξουν μερικοί και αν μας ακούν να το σημειώσουν, ότι μπορεί να μην επιδοτούνται στη δαπάνη που θα κάνουν, έχουν όμως το δικαίωμα να συνάψουν δάνειο με την τράπεζα, το οποίο έχει μηδενικό, που το επιτόκιό τους επιδοτείται κατά 100%. Άρα μπορώ να συνάψω ένα δάνειο, ανεξαρτήτως εισοδήματος μέχρι 50.000 ευρώ, το οποίο αυτό το δάνειο δεν θα έχει καθόλου επιτόκιο. Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό. Αν το δώσει η τράπεζα, βέβαια, είναι σημαντικό, έτσι κι αλλιώς. Η τράπεζα νομίζω ότι θα φροντίσει να το δώσει σε αυτή την κατηγορία, γιατί μπαίνει σαν, να πούμε ότι είναι το πρώτο πρόγραμμα, βέβαια το δεύτερο είναι που γίνεται, αλλά σε σχέση η διαφοροποίηση με το περσινό, και καλά που αναφερθήκαμε σε αυτό, είναι ότι δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση να συμμετέχεις με τραπεζικό δανεισμό. Δεν μπορείς και με ίδια κεφάλαια ακριβώς να συμμετέχεις σε αυτό. Και αυτό είναι ίσως καλύτερο σε κάποιους που είχαν εμπλοκή μέσω τράπεζας ή που ήθελαν να δώσουν τα χρήματα χωρίς να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για την τοπική οικονομία, καθώς θα δουλέψουν και οι εταιρείες που περίμεναν αυτό το πρόγραμμα, γιατί πολλοί κόσμος περίμενε αυτή τη διαδικασία για να ανανεώσει και να αναβαθμίσει ενεργειακά την οικία του, και είναι πολύ σημαντικό. Θα ήθελα λίγο να είχα ένα ερώτημα πριν βγούμε, επειδή σε τίζαρα στην αρχή. Υπάρχει κάποιο θέμα με τις εξελίξεις στα αναδρομικά συντάξεις και στις αιτήσεις? Έχει γίνει κάτι το οποίο εγώ μπορεί να έχω χάσει? Ναι, στα αναδρομικά και στις συντάξεις υπάρχει η διαβεβαίωση του Υπουργείου ότι αυτά θα επιστραφούν, γιατί εδώ πέρα θα πρέπει να διαπιστώσουμε καταρχάς αν έγιναν αυτές οι κρατήσεις λάθος, έτσι, γιατί δεν έγιναν σε όλους. Από εκεί και πέρα είχε διαβεβαιώσει το Υπουργείο και το Γενικό Λογιστήριο του κράτους που έχουν επικοινωνήσει πάρα πολύ συνταξιόχοι, ότι αυτή είναι η διαδικασία, θα γίνει αυτόματη. Μάλιστα. Τώρα, διάφοροι εργατολόγοι που βγαίνουν σε διάφορα, που φιλοξενούν διάφορες συνάδελφοι στα πάνω τα πρωινά, επιμένουν και λένε ότι θα πρέπει να γίνουν οι αιτήσεις. Πιστεύω ότι εφόσον το Υπουργείο είπε ότι θα γίνει αυτόματα αυτή η διαδικασία, θα γίνει αυτόματα. Τώρα κάτι ακούγεται ότι θα μπορεί να γίνουν και τροποποιητικές δηλώσεις για τους ανθρώπους αυτούς που έγινε η παράνομη αυτή παρακράτηση ουσιαστικά. Μάλιστα. Αλλά αν δεν το δούμε ολοκληρωμένο, ψηφισμένο μάλλον, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε, δεν μπορούμε να συμβολέψουμε και τον κόσμο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι εφόσον εφαρμοστεί για έναν, θα εφαρμοστεί για όλους όσους φύγονται. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σχολιάζοντας πάντα την πολιτική επικαιρότητα, νομίζω σήμερα ο Πρωθυπουργός για πρώτη φορά μνημόνευσε μια πρόθεση φορολογικής αποκλιμάκωσης. Ότι πρώτη φορά έχει βρεθεί Πρωθυπουργός σε εκδήλωση της ΓΕΣΕΒΕ. Α, πες το μας και αυτό. Το μήνυμα αυτό, και εγώ το άκουσα από τα αθηναϊκά μέσα, ότι δεν ξανά είχε συμμετέχει Πρωθυπουργός σε μια εκδήλωση της ΓΕΣΕΒΕ, που αυτό πιστεύω ότι σημαδοτεί και κάποιο μήνυμα. Να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός, να σε προλάβω, συγγνώμη που παίρνω τη συγκάλη, ότι δεν είπε με σαφήνεια ότι θα υπάρχει μια ελάφρυνση, είπε σαν ευχολόγιο περισσότερο το άφησε, γιατί είναι καλός ή κακός μάλλον οι επιχειρήσεις, το έχω ξαναπεί, θα το ξαναλέω, ανεξαρτήτως τι πιστεύω ο καθένας πολιτικά ή που ανήκει, ότι έχουν φτάσει πλέον σε οριακή κατάσταση. Μάλιστα. Αν τώρα σου έλεγα ποιες είναι οι προκλήσεις και οι επόμενες μέρες, οι επόμενες εβδομάδες όσον αφορά τους συμπολίτες μας, δηλαδή συνεχίζουμε κανονικά να πληρώνουμε νομίζω τη φορολογία μας, τον ένφια κανονικά. Θα πούμε ότι είμαστε στις προκατασκευαστικές εργασίες, ενέργειες μάλλον, για να ολοκληρωθεί το πάζλ των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή, για να γίνει η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει και εμείς να βάλουμε το χεράκι μας. Δηλαδή, να στείλουμε αυτές τις βεβαιώσεις αποδοχών των μισθωτών καταρχάς και των δημοσίων υπαλλήλων, για να μπορούν να τις βρουν έτοιμες μέσα στις φορολογικές δηλώσεις.
Αυτό γίνεται με μια σχετική καθυστέρηση, οφείλω να πω, και δυστυχώς δεν θέλω να δικαιωθώ. Θα έχουμε πάλι περιπέτειες με τις φορολογικές δηλώσεις φέτος όσον αφορά πότε θα ολοκληρωθούν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα φάμε το καλοκαίρι χωρίς να πάμε στο όμορφο Μεγανής που έλεγες πριν και να είμαστε μέσα κλεισμένοι στα γραφεία μας. Αλλά νομίζω ότι έτσι προβλέπεται, γιατί οι βεβαιώσεις αυτές θα έπρεπε να είχαν σταλεί ήδη ή τουλάχιστον να έχει προσδιοριστεί η φόρμα ηλεκτρονική πως πρέπει να σταλεί. Δεν έχει γίνει κάτι ακόμη από την ανεξάρτητη αρχή. Πιστεύω να το συντομεύσουν, γιατί θα μπλοκάρουμε και οι φορολογούμενοι αλλά και εμείς οι φοροτεχνικοί. Αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε, με κάποιες βεβαιώσεις που χρειάζονται για να υποβληθούν, αν καταλάβω καλά, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Ναι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι πλέον έχουν εδώ και ένα χρόνο τουλάχιστον που βρίσκουν έτοιμες τις βεβαιώσεις τους από το σύστημα μέσα. Αλλά για να τις βρουν έτοιμες θα πρέπει να ανοίξει η εφαρμογή αυτή, να μπορεί να υποβληθεί η φόρμα, για να μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία να ανεβεί το ε1 πάνω ολοκληρωμένο, για να μην ταλαιπωρούνται ο κόσμος ψάχνοντας βεβαιώσεις χειρόγραφες. Μάλιστα. Άλλωστε δεν μπορούν κιόλας να προσκομίσουν χειρόγραφες βεβαιώσεις. Πλέον είναι ό,τι καταβάλει ηλεκτρονικά ο εργοδότης, ας πούμε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι τι να πεις. Και νομίζω ότι κάτι πρέπει να πούμε και για τους αγρότες που μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Ναι, εφόσον πιάσαμε το κομμάτι των φορολογικών δηλώσεων, δεν υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις σημαντικές σε σχέση με τις περσινές φορολογικές δηλώσεις. Ναι. Η μόνη διαφορά, η σημαντική, είναι ότι όσοι δικαιούνται το αφορολόγητο, που είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις βέβαια οι αγρότες, να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θα έπρεπε ένα ποσοστό του δηλωθέντου, ένα ποσοστό από το εισόδημα που δηλώνουν να κάνουν και αντίστοιχες αγορές διαμέσου ηλεκτρονικών συναλλαγών, δηλαδή με πιστωτικές κάρτες ή με αμέσως e-banking, για να χτίζουν το αφορολόγητό τους. Σε περίπτωση που όσοι μας ακούν δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό, να ξέρουν ότι για τη διαφορά αυτή θα αναγκαστούν να πληρώσουν 22% φόρο. Μάλιστα. Δηλαδή, αν κάποιος έπρεπε να έχει 1.000 ευρώ αφορολόγητο διαμέσου πιστωτικής κάρτας ή κάποιο άλλο ηλεκτρονικού τρόπο διαμέσου e-bank και έχει κάνει τα 500 ευρώ, και τα 500 ευρώ που δεν έκανε θα πληρώσει 22% φόρο πάνω στα 500 ευρώ. Μάλιστα. Άλλη μια διαφοροποίηση που είναι η κατάργηση της μοναδικής φοροαπαλλαγής που υπήρχε, που ήταν το 10% των ιατρικών αποδείξεων και της φαρμακευτικής δαπάνης. Από φέτος πλέον δεν μετράει, δεν υπάρχει αυτή η έκπτωση. Και άλλο ένα που είναι σημαντικό, που δεν αφορά το ευρύ κόσμο, αλλά αφορά τους βουλευτές και τους δικαστικούς λειτουργούς, ότι πλέον δεν θα έχουν απαλλαγή του 25% του εισοδήματος που δήλωναν μέχρι πρότινος. Δηλαδή που προλογούνται από το πρώτο ευρώ. Α, μάλιστα. Αυτό για τους βουλευτές και για τους δικαστές. Ναι, αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή, για να μην αισθάνεται και ο κόσμος ότι είναι το μοναδικό υποζύγιο που πληρώνει συνέχεια. Εντάξει, και νομίζω θα έπρεπε να γίνει και νωρίτερα όλο ακριβώς, αυτό. Πάντως, συνεχίζουμε στα ίδια, με την προσδοκία κάποια στιγμή ότι θα πάρουμε μια ανάσα. Εντάξει, εμείς τώρα τουλάχιστον σε αυτές εδώ τις περιοχές, ίσως ο τουρισμός δίνει μια ανάσα. Και θα δώσω ακόμα περισσότερη και με την ολοκλήρωση των νέων οδικών δρόμων. Νομίζω ότι θα είναι κάτι. Και με το αεροδρόμιο του ακτίου, αν και θα ολοκληρωθεί. Βεβαιότατα. Οπότε είμαστε λίγο πιο προνομιούχοι συγκριτικά με άλλες περιοχές, θέλω να πιστεύω εδώ, γιατί έχουμε τον τουρισμό. Βέβαια, από την άλλη, κρατάω αυτό το οποίο λες πολύ εύστοχα, ότι η φοροδοτική ικανότητα έχει εξαντληθεί των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς χρειάζεται κάποια στιγμή μια στήριξη. Και ξέρεις τώρα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που έχει ανοιχτό μυαλό, πολλοί φίλοι δικοί μου έχουν φύγει και έχουν πάει στο εξωτερικό, θα τον φιλοξενήσω. Μου λέγει λοιπόν ένας φίλος μου που βρίσκεται στο εξωτερικό, ότι όταν πηγαίνει στο Δήμο, υπάρχει εκεί ήδη επιτελείο όπου σε συμβουλεύει και σου κάνει μελέτες βιωσιμότητας όποιας επιχείρησης και αν κάνεις. Όμως πριν σου δώσει άδεια για να ανοίξει την επιχείρηση, φίλτατε Γιώργο, προϋποθέτει να δείξεις το κεφάλαιο που έχεις. Βέβαια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι δεν είναι? Σημαντικό είναι, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό όμως εγώ πάντα να υπερασπιστώ την επιχειρηματικότητα μου, το επιτρέπεις κιόλας. Βεβαίως. Θα πρέπει όμως να έχεις σύμμαχη και τις τράπεζες. Γιατί όσα χρήματα και να έχεις στο μαξιλάρι σου, δεν μπορείς να μπεις και να δημιουργήσεις μια επιχείρηση. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ότι θα το πω και μπορεί να παρεξηγηθώ από όσους μας ακούνε. Εγώ το έχω πει και μιλάω ότι η Ελλάδα δεν πάσχει τόσο πολύ από την υψηλή φορολόγηση και θα το αναλύσω αυτό και θα το πω. Δηλαδή σε όλα τα προηγμένα κράτη
υπάρχει υψηλή φορολόγηση, αλλά η ανταποδοτικότητα που υπάρχει στον επιχειρηματία από το δημόσιο. Σωστό. Δεν μιλάμε δηλαδή για πλυντήρια ή τριτοκοσμικές χώρες, για να μου φέρετε σαν παράδειγμα που είναι 10% ή 5% η φορολογία. Σε αναπτυγμένες χώρες, όπως είναι οι βόρειες χώρες, η Νορβηγία, η Ολλανδία, η Γαλλία κ.ο.κ., η φορολογία είναι υψηλή, όμως ο πολίτης έχει και μια ανταποδοτικότητα. Πράγμα που στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή δεν πληρώνει φροντιστήρια, δεν πληρώνει για την υγεία του, δεν πληρώνει διόδια. Έτσι. Όλα αυτά είναι ανταποδοτικά. Αν γίνονται και αυτό στην Ελλάδα, πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη αντίρρηση να πληρώνουν φόρους. Σωστό, σωστό αυτό που λες. Και κάτι άλλο τελευταίο που εγώ θεωρώ το πιο σημαντικό ακόμη, είναι ότι πρέπει να υπάρχει και μια σταθερότητα στο φορολογικό. Ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Δηλαδή δεν μπορεί να αλλάζει το φορολογικό σύστημα ένα χρόνο ή ένα-δύο χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα, αν κάποιος θέλει να επενδύσει σε μια χώρα, θα ξέρει τουλάχιστον και τα επόμενα 10 χρόνια να ξέρει πώς θα φορολογηθεί, να ξέρει πώς θα είναι οι ασφαλιστικές του εισφορές για να μπορέσει να επενδύσει. Μάλιστα. Και πάλι τώρα εδώ, από το εξωτερικό, σου λέω, επειδή μιλάμε και μερικές φορές εκεί το αυτονόητο υπάρχει, που ανοίγεις μια εταιρεία μέσα σε 10 λεπτά μέσα από το διαδίκτυο με 30 ευρώ, είναι αυτό το οποίο λέμε, να ξέρεις το φορολογικό περιβάλλον ότι είναι ακριβώς σταθερό για να μπορέσεις να επενδύσεις. Για να ξέρεις. Δεν έχω πρόχειρα τα νούμερα, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά οι φορολογικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί, την επόμενη φορά θα σου φέρω τα νούμερα για να δεις τη διαφορά. Βεβαίως. Οι φορολογικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί από την μεταπολίτευση στην Ελλάδα σε σχέση με την Αμερική, η Αμερική νομίζω έχει διψήφια και εμείς πρέπει να έχουμε χιλιάδες μπροστά φορολογικούς νόμους. Δηλαδή χιλιάδες μελάνια, χιλιάδες νόμοι παραπέμπτουν σε άλλες παραγράφους, σε άλλες τροπολογίες. Όλο αυτό δημιουργεί ένα κουμφούζιο και καταλήγουμε ότι δεν βοηθάει την επιχειρηματικότητα. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει κάποια βελτίωση και με την υπηρεσία μία στάση, μία υπηρεσία που γίνεται στα επιμελητήρια, πλέον πας στα χαρτιά σου, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στις ΔΟΗ, γίνεται και σε εμάς η έναρξη μέσα σε μία μέρα. Αχα. Έχουν βελτιωθεί κάποιες καταστάσεις, δεν έχουμε φτάσει στο επιθυμητό, αλλά για να ευλογήσω και τη χώρα μας, έτσι, και υπάρχει η καλή πλευρά που είπες και εσύ στις ευρωπαϊκές χώρες, όπως και εκεί η γραφειοκρατία τους είναι σωστό, ακόμη υψηλά. Σωστό. Παντού. Να μην κατηγορούμε και τη δική μας χώρα. Η γραφειοκρατία και η φοροδιαφυγή υπάρχει σε όλες τις χώρες. Ξέρεις τι τώρα, Γιώργο. Παράδειγμα, μου έλεγε γνωστός μου, στην Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα, δεν έχουν, λέει, ταμιακή μηχανή και κάθε μέρα το αντίστοιχο ΦΠΑ πηγαίνουν σε ένα συγκεκριμένο λογαριασμό και τον γίνεται κατάθεση. Και βεβαίως προληπτικά γίνεται κάποιος έλεγχος. Θέλω να πω και η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να έχει και ο φορολογούμενος με ένα κράτος αξιόπιστο, όμως, όπως είπες. Αν το κράτος είναι δίκαιο απέναντί του, θα είναι δίκαιος και ο πολίτης. Πολύ σωστά. Είναι αμοιβαίες οι σχέσεις και πιστεύω ότι εάν του προσφέρει μια γαλήνη, ας πούμε, οικογενειακή και επαγγελματική, γιατί να πας ανάποδα στο. Σωστά. Και στο είναι αυτό που είπες, όταν γνωρίζεις ότι πληρώνεις ψηλούς φόρους, αλλά από την άλλη έχεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, έχεις σχολεία, δεν χρειάζεται να πληρώνεις φροντιστήρια και οτιδήποτε, δεν σε πειράζει, γιατί τώρα πληρώνουμε ψηλούς φόρους χωρίς να υπάρχει ανταποδοτικότητα σε πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το. Εκεί που πονάει. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο βασικό που πονάει τους πολίτες. Τώρα, φυσικά και εννοείται ότι μια ελάφρυνση στη φορολογία ποιος δεν τη θέλει. Έτσι, αλλά το θέμα είναι ότι και το κράτος όμως από την άλλη θα πρέπει να εισπράττει για να παράγει έργα στους πολίτες. Να παράγει δηλαδή την κοινωνική πολιτική, αυτό που λέμε. Μάλιστα. Που δυστυχώς με την κρίση έχει σειροκνηθεί πάρα πολύ σε σχέση και με άλλες χώρες. Σωστά. Αγαπημένο Γιώργο, πάντα χρήσιμη και ευχάριστη συζήτηση. Την επόμενη φορά να έχουμε και τα στοιχεία για αυτά τα οποία είπες, έτσι να ανοίγουμε αυτούς τους κύκλους στους φίλους που μας ακούνε, για να επικαιροποιούμε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν με τη δική σου αρρωγή. Δεν θα είναι ωραίο να το παρουσιάσουμε αυτό, γιατί θα είναι δυσάρεστη εικόνα θα για τη χώρα μας. Αν δεις πόσους νόμους φορολογικούς έχουν ψηφιστεί από τη μεταπολίτευση και μετά. Απλώς τώρα, επειδή το αναφέραμε και να μην αφήνουμε σε αγωνία, δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο Βεβαίως. Να συνεχίσουμε, είναι να πούμε ότι έρχεται άλλη μια ελάφρυνση για μια κατηγορία φορολογουμένων για τους αγρότες και αφορά περίπου 21.500 αγρότες της πρώην Αγροτικής Τράπεζας, και από 1η Μαΐου θα μπορούν αυτοί να υποβάλουν αιτήσεις μέσα από τη διαδικασία του εξοδικαστικού μηχανισμού, έτσι ώστε να γίνεται κούρεμα στα δάνεια αυτά που υπολείπονται, και μπορεί να φτάσει ως 60%.
Απαραίτητη προϋπόθεση και εδώ, είναι όπως είναι και στον, ό,τι ισχύει και στον εξοδικαστικό μηχανισμό, είναι θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί ένα χρέος τουλάχιστον με 9 μήνες πριν την, τις 31 Δεκάτου του 2016, 90 ημέρες, συγγνώμη, 9 μήνες πριν τις 31 Δεκάτου του 2016, και να παρουσιάζει κέρδη τα τελευταία 3 χρόνια. Μπαίνουν και κάποια άλλα κριτήρια, γιατί εδώ μιλάμε και για κάποιους μεγάλους ανθρώπους σε σχέση με την ηλικία. Μόλις θα βγει αυτό, μπορεί να ξαναμιλήσουμε και να το δούμε. Πάντως είναι βασική προϋπόθεση, θα πάρει ανάσα μια κατηγορία συμπολιτών μας και να τελειώνει και ένας βραχνάς, όπως ήταν και αυτός με τα δάνεια της εργατικής κατοικίας. Σωστά, σωστά. Λοιπόν. Και τουλάχιστον εδώ στην Άρτα και νομίζω και πανελλαδικά, μέσα από το site του ΑΕΔ, για να πάμε και σε αυτό, αυτό αφορά τους ανθρώπους που έχουν πάρει κάποια ακίνητα μέσω εργατικής εστίας. Να πούμε ότι τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, γιατί δεν είχαν πάρει τίτλους ιδιοκτησίας στα χέρια τους, είχαν ένα προσωρινό παραχωρητήριο. Τώρα λοιπόν μπορούν διαμέσου του site του ΑΕΔ να καταθέσουν, ξεκίνησε η διαδικασία σαν πρώτη φάση για αυτούς, να καταθέτουν μια αίτηση έτσι ώστε να κτίσουν κανονικούς τίτλους ιδιοκτησίας, να μπορούν να τα μεταβιβάσουν, να τα πουλήσουν και ούτω καθεξής. Και σαν δεύτερη φάση, θα, σύντομα πιστεύω, θα γίνει και η αίτηση για την διαγραφή ή τη ρύθμιση των δανείων που είχαν μείνει σαν υπόλοιπα στην εργατική, την παλιά εργατική, τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, που τώρα έχει ενσωματωθεί μέσα στον ΟΑΕΔ. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Φίλτα του Γιούρου, θα τα λέμε πιο συχνά. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση εδώ, πάντα. Είναι μεγάλη χαρά που σε φιλοξενούμε στον Πρίσμα και που μας διαφωτίζεις με τις γνώσεις σου και με την καλή σου διάθεση πάντα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία και το ξέρεις ότι είμαι πάντα στη διάθεση και ό,τι χρειάζεται μπορεί να μαζέψουμε κάποιες ερωτήσεις. Βεβαίως, θα το κάνουμε. Και θα να το κάνουμε, μια θα το κάνουμε. Επικοινωνία. Βεβαίως, συγκεκριμένα ζητήματα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό στην πανέμορφη Άρτα. Να είστε καλά.